αυτά. Το Υπουργείο λέει ότι αν θα παραταθεί το ημερομηνία κατά δύο ημέρες, η τιμή του θα πέσει περίπου 12 λεπτά, 1 ευρώ και 6 λεπτά το λίτρο. Η χώρα μας έχει από τις ακριβότερες τιμές στο γάλα, με τις ψηλότερες τιμές που παίρνουν οι παραγωγοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μέση τιμή του γάλακτος στη χώρα μας είναι το 1 ευρώ και 20 λεπτά, η Σουηδία στο 1 ευρώ, όπως και η Γαλλία και η Βουλγαρία η γειτονική. Η Γερμανία βέβαια είναι, μόλις, να βάλουμε τα κλάματα, είναι στα 70 λεπτά. Μόλις στα 70 λεπτά. Μόλις στα 70 λεπτά το λίτρο. Εδώ το όμως, δεύτερο, Νίκο, πριν προχωρήσουμε, υπάρχουν αντιδράσεις όχι μόνο από τους κτηνοτρόφους, υπάρχουν αντιδράσεις και ενδοκυβερνητικές. Και θέλω να καλημερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Θανάσιο Τσαφτάρη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσαφτάρη. Καλημέρα σας. Διατυπώσατε μία άποψη όπου από τη μία λέτε ότι θα υπάρξει και θα ανοίξει ένα μέτωπο αντιπαράθεσης και με τους κτηνοτρόφους, από την άλλη όμως θέτεται και ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά στο κατά πόσο προστατεύεται η υγεία των καταναλωτών εάν αυξηθούν οι ημέρες παστερίωσης του γάλατος. Δεν είπα για κανένα μέτωπο, είπα απλά όταν μου ζητήθηκε η γνώμη από ερωτήσεις των βουλευτών στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Ποιες είναι οι σκέψεις σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του φρέσκου γάλακτος στη χώρα μας από 5 σε 7 ή 9 ημέρες. Ο ΟΣΑ είπε ότι σε άλλα μέρη όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Φιλανδία το ορίζουν το φρέσκο γάλα όχι στις 5 αλλά στις 7 ημέρες ή και ακόμα και στις 9 ημέρες η Φιλανδία. Είπε λοιπόν τι δυνατότητα υπάρχει αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Εμείς αυτό υποστήριξα εγώ και αυτό είπα και στη συζητήση με τους συναδέλφους της κυβέρνησης, τις οποίες συμφωνούμε απόλυτα, ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες παραγωγής του γάλακτος στη χώρα μας, δηλαδή τόσο ως προς τον πρωτογενή τομέα, όπου μικροί κτηνοτρόφοι διάσπαρτοι σε όλη την Ελλάδα, στις κορφές των βουνών της Ηπείρου, στα νησιά κλπ., αναγκάζονται να παράγουν μικρές ποσότητες. Η βιομηχανία κάνει ώρες να τα μαζέψει όλα αυτά. Οι πιο πολλοί δεν έχουν παγολεκάνες. Το Υπουργείο μάλιστα αγωνίζεται να φροντίσει να δώσει σε όλους αυτούς κρύες λεκάνες για να το συντηρούν μέχρι να έρθει το φορτηγό στο δρόμο κλπ. Και το ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη πορεία. Άρα θα υπάρχει όταν πρόβλημα, συγγνώμη κύριε Σαφτάρη, ο Νίκος Υποφάντης. Ναι. Θα υπάρχει πρόβλημα στη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή. Να ολοκληρώσει, Νίκο, γιατί... να ολοκληρώσει, γιατί είναι τηλεφωνικά και είναι δύσκολη επικοινωνία. Ναι, κύριε Τσαφτάρη. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Λέω το ίδιο ισχύει και η αντίστροφη πορεία. Μόλις το γάλα παστεριωθεί και αρχίζει η διανομή του, δέστε λίγο τα φορτηγά. Θα πάνε στα λιμάνια, θα περιμένουν τα πλοία. Σε θερμοκρασίες από πάνω 40 βαθμούς. Οπότε θεωρείτε αδύνατο, άρα, κύριε Υπουργέ, λοιπόν, να γίνει αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρώπη στον κανονισμό της είπε δεν θεσπίζει μια συγκεκριμένη ημερομηνία σε αυτό που ορίζεται ως φρέσκο γάλα. Στην Ελλάδα αφήνει, είναι δύσκολο δηλαδή να το φέρουμε στις αυτό. Στις χώρες μέλη να το κανονίσουν σύμφωνα με τις δικές τους συνθήκες. Ωραία, κύριε Τσαφτάρη, λέει το Υπουργείο ότι είναι απόλυτα. Το Υπουργείο Ανάπτυξη, αν μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Το Υπουργείο Ανάπτυξη λέει ότι είναι απόλυτα ασφαλές να αυξήσουν δύο μέρες το χρόνο διατηρησιμότητας του γάλακτος. Εσείς, όταν θα έρθει αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή, δεν ξέρετε. Αυτή την ώρα που μιλάμε, έχουμε γάλατα που κρατούν και 10 μέρες και 15 μέρες. Εσείς τι λέτε για το συγκεκριμένο αριθμό, για τον οπό γάλα. Γάλατα μακράς διάρκειας. Ωραία. Για τον οπό τι λέτε. Πρόβλημα. Δεν μπορεί να το λέει φρέσκο. Αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε ξένα γάλατα και εάν αυξηθεί, εννοείται η ημερομηνία παστερίωσης, κύριε Τσαφτάρη, δεν μπορούμε να το λέμε φρέσκο. Παρ' όλα αυτά, το Υπουργείο, έτσι όπως σκέφτεται, Νίκο, κιόλας, να κάνει και να προχωρήσει σε αυτή την αλλαγή, θα δίνει τη δυνατότητα στον κτηνοτρόφο που θέλει να έχει γάλα παστεριωμένο δύο ημερών ή τριών ή πέντε και εφτά όποιος θέλει. Εσάς αυτό σας βρίσκει θετικό? Όχι, λέω ότι να τα ξεχωρίσουμε τα δύο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν σκέφτεται να κάνει το φρέσκο γάλα από 5, 7 ή 9. Το να δώσει δυνατότητα να υπάρξει γάλα 7 ή 9 ή 10 ημερών με τεχνολογίες μακράς συντήρησης του γάλακτος που ήδη υπάρχουν, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέτοιες τεχνολογίες, τα λεγόμενα long life, δηλαδή γάλα μακράς διάρκειας, γιατί έχει υποστεί μια συγκεκριμένη επεξεργασία, δεν είναι, και κυκλοφορεί. Και η ελληνική επιχείρηση παράγει το γάλα 10 που λέγεται, που είναι, μπορεί να αντέξει μέχρι 10 μέρες, γιατί έχει υποστεί αυτή την επεξεργασία. Αυτό όμως
Η διαφορά είναι ότι δεν απαγορεύεται να γίνει, γίνεται. Δεν μπορεί όμως να λέει ότι είναι φρέσκο γάλα 10 ημερών. Η έννοια της φρεσκάδας είναι μέχρι τις 5 ημέρες. Αντίθετα, αυτό που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης επίσης είναι θετικό, διότι λέει ότι αν είναι το φρέσκο, αντί να το λέμε όλα από 0 μέχρι 5 μέρες φρέσκο, να μπορεί η ντόπια γαλακτοβιομηχανία σε ένα νομό, ας το πούμε στην Στασέρα, στην Δράμα, μάλιστα, που υπάρχουν μικρές ντόπιες. Θέλω μια τελευταία ερώτηση να σας απευθύνω, κύριε Υπουργέ. Μια ημέρα ή δύο κλπ. Όπως έκανε πρόσφατα και η Θεσγά. Επειδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο πέφτει τώρα στο τραπέζι, δεν είναι ένα θέμα το οποίο πέφτει για πρώτη φορά στο τραπέζι, ειδικά αυτό με την ημερομηνία λήξης του γάλατος. Και στο παρελθόν ξέρουμε και τις δικές σας αντιδράσεις. Αυτή τη στιγμή, τις δικές σας διαφωνίες, κύριε Τσαφτάρη, το ίδιο πράγμα λέμε. Αυτό που εγώ θέλω να ρωτήσω για να καταλάβουμε είναι, θα στηρίξετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία σε αυτό το κομμάτι του Υπουργείου Ανάπτυξης? Γιατί το έχει εντάξει, σε αυτά τα οποία θα αλλάξει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα αλλάξει ένα πράγμα, ό,τι αφορά το φρέσκο γάλα από 1 μέχρι 5 ημέρες, θα δώσει τη δυνατότητα στις ντόπιες γαλακτοβιομηχανίες να πει ότι το δικό μου γάλα είναι μιας ημέρας και μπορώ να σας το διασφαλίσω και να μπορεί από το εργοστάσιο μου να πάει γύρω-γύρω στο νομό των Σερών και να καταναλωθεί επιτοπίως. Και το ίδιο θα κάνει και η Δράμα, το ίδιο θα κάνει και το Κιλκής, έχουν ντόπιες γαλακτοβιομηχανίες. Mm. Αυτό είναι σωστό, να δώσουν την ευκαιρία στον ντόπιο παραγωγό. Ωραία. Να το να περάσει άμεσα από τις 5 σε 7 ημέρες, ο χρόνος διαθεσιμότητας είναι Νίκο, σωστό δεν ή έχουμε όχι? Άλλο χρόνο.